Και πάλι αγαπητοί μου, ερχόμεθα να τριγύσουμε από τη σοφία του Αγίου Διαδόχου Επισκόπου Φωτικής, όπως και την περασμένη Παρασκευή. Έτσι πηγαίνουμε στο 19ο κεφάλαιό του, που μας λέγει το εξής: ψυχής καθαράς ίδιον, λόγος μεν άφθονος, ζήλος δε άκακος και έρος άπαυστος του Κυρίου της δόξης. Τότε δε και τα σοικίας ο νους ακριβώς διαρρυθμίζει πλάστιγκας, ως εν καθαρωτά το κριτηρίο τι εαυτού διανία εμπαρών. Σας είπα το κείμενο, θα σας πω και την απόδοση. Σας είπα το κείμενο για να συνηθίζουν τα αυτιά μας στη γλώσσα την ελληνική, που είναι μία και αδιαίρετος σε όλους τους αιώνες, αφότου εγκατεστάθησαν οι πρόγονοί μας εις τον χώρο αυτόν που λέγεται Ελλάς. Μία είναι η γλώσσα ελληνική εξελισσομένη, όπως και ένας ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την γνώση των προγόνων μας, της γλώσσης των προγόνων μας, να μην την ξεχνούμε ποτέ και να μην αποκοπούμε ποτέ. Έτσι μπορούμε βεβαίως να πούμε την απόδοση ενός αρχαίου κειμένου, αλλά δεν θα πρέπει να αποξενούμεθα και από το κείμενο το αρχαίο. Λοιπόν, η απόδοση των όσων σας είπα από τον Άγιον Διάδοχον Φωτικής. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της καθαρής ψυχής είναι λόγος χωρίς φθόνο, ζήλος χωρίς κακία και ακατάπαυστος έρωτας της δόξης του Θεού. Τότε και ο νους παραμένει μέσα στο χώρο του, που έχει γίνει σαν ένα ολοκάθαρο μέσο κρίσεως, και διευθετεί με ακρίβεια τις πλάστιγγές του. Αγαπητοί μου, πολλές φορές αναρωτιόμαστε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε καθαρή ψυχή. Ποια δηλαδή είναι τα κριτήρια εκείνα με τα οποία μπορούμε να πούμε, έστω και κατά προσέγγιση, ότι έχουμε καθαρή ψυχή? Βέβαια, ο εγωισμός μας πολλές φορές αποδίδει στην ψυχή μας καθαρότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Και συχνά ακούμε από τους ανθρώπους με πολύ ευκολία να λέγουν ότι έχουν καθαρή ψυχή. Και μάλιστα κάποτε συγκρίνουν τον εαυτόν τους με άλλους και λέγουν ότι εγώ έχω καθαρή ψυχή, όχι όπως οι άλλοι που δεν έχουν καθαρή ψυχή. Αγαπητοί μου, δεν είναι καθόλου εύκολο ένας τέτοιος χαρακτηρισμός. Έχεις κριτήρια να πεις, και μάλιστα εξ αντικειμένου, να πεις ότι έχεις καθαρή ψυχή? Βλέπετε ότι στους χαρακτηρισμούς μας πάρα πολλές φορές είμαστε υπερβολικοί. Λέμε, ας πούμε, ότι εμείς πάθαμε, αν κάποιο πάθημα είχαμε, τα πάθη του Ιησού Χριστού. Πόσες φορές το λέμε αυτό? Με φοβερή επιπολαιότητα. Έφτασες, άνθρωπέ μου, στα πάθη του Ιησού Χριστού? Και μάλιστα, όχι αν είσαι κακούργος και τώρα θα εκτελεστείς για τις κακουργίες σου, αλλά να έχεις μία αγιότητα ή αν εκείνη είχε ο Ιησούς Χριστός, και μπορείς έτσι να λες ότι έχεις τα παθήματα του Ιησού Χριστού. Για να μην πω ότι μερικοί λένε ότι έχουν και πιο πάνω από τα παθήματα του Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου, όχι.
μη μας χαρακτηρίζει, μη μας διακρίνει τέτοια επιπολαιότητα. Δεν μας συμφέρει, διότι δεν προσδιορίζουμε το στίγμα μας. Λοιπόν, ο Άγιος Διάδοχος, ο Φωτικής Διάδοχος είναι το όνομά του. Το λέω για όσους δεν ήσαν την περασμένη φορά που κάναμε και ένα σύντομο βιογραφικό. Φωτική είναι η επαρχία του και είναι η σημερινή Παραμυθιά, επί ελληνικού δηλαδή εδάφους. Ένας τέτοιος, ο Άγιος Διάδοχος, ο Φωτικής, μας λέγει ότι έχουμε τρία στοιχεία που αν τα αναλύσουμε και τα εξετάσουμε, κάτι μπορούμε ίσως να διακρίνουμε αν έχουμε πάντα κατά προσέγγιση μια καθαρή ψυχή. Το πρώτο στοιχείο μας λέγει λόγος άφθονος. Άφθονος είναι το άλφα των στερητικών, άφθονος, δηλαδή που στερείται, λόγος που στερείται, λόγια που στερούνται φθόνου. Μιλώ αλλά δεν εκφράζω έναν φθόνον. Όταν στην ψυχή δεν υπάρχει λοιπόν ο φθόνος που εκφράζεται με λόγια, τότε μπορώ να πω ότι να ένα στοιχείο μιας καθαρότητας. Και όταν ο Κύριος είπε δια τον, κι άλλοτε σας το έχω πει, δια τον Ναθαναήλ, να ένας άδωλος άνθρωπος. Άδωλος σχετικά. Βεβαίως. Δεν έχουμε αδωλότητα απόλυτον, αλλά σχετική. Ο φθόνος είναι, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, είναι αμάρτημα, αγαπητοί μου, της διανοίας. Και γι' αυτό είναι και δυσθεράπευτος αρρώστια. Όταν δηλαδή η διάνοιά μας αρρωστήσει από τον φθόνον, δεν θεραπεύεται εύκολα. Θα λέγαμε δεν θεραπεύεται. Αλλά για να είμαστε ακριβέστεροι και να μην απογοητευόμεθα, θα λέγαμε, γιατί ως προς τι όλα αυτά να γράφονται και να λέγονται εάν δεν έχουμε τη θεραπεία, αλλά δυσθεράπευτος. Ο καρκίνος θεραπεύεται, λέμε όχι, και όμως κάπου θεραπεύεται, αν εφόσον και καθόσον. Έτσι λοιπόν έχουμε αρρώστιες της διανοίας, αρρώστιες του συναισθήματος και αρρώστιες, που όλα αυτά βέβαια έχουν τη διάσταση της αμαρτίας, της σαρκός. Όταν λέμε παραδείγματι ότι έχουμε διακατεχόμεθα από σαρκικά αμαρτήματα, αυτό είναι κάτι που βάζει στη σφραγίδα του ή στο σώμα. Όταν λέμε έχουμε μίσος, το μίσος, αγαπητοί, είναι μία αρρώστια του συναισθήματος. Όταν λέμε έχουμε ακιδεία, δηλαδή τεμπελιά, είναι μία αρρώστια της βουλήσεως. Και όταν λέμε έχουμε φθόνον, αυτό είναι μία αρρώστια του νου. Συνεπώς, είναι ένα φοβερό πάθος. Είναι το πάθος που πάσχουν, αγαπητοί, οι δαίμονες. Μας το λέει καθαρά αυτό η Αγία Γραφή. Οι δαίμονες από φθόνο παρέσυραν τον Αδάμ εις την ανυπακοή. Ήδη οι ίδιοι ήσαν πεσμένοι. Αλλά όμως όταν είδαν να περιβάλλεται ο Αδάμ και η Εύα από την αγάπη του Θεού και τη στοργή, ευθόνησαν. Τι δηλαδή αυτοί, και γιατί αυτοί, και γιατί όχι εμείς? Και τότε βάζουν τα δυνατά τους και όλη την πονηριά ο διάβολος. Όταν λέμε ο διάβολος, είναι ο ένας, ο αρχηγός. Οι δαίμονες είναι οι οπαδοί του. Έβαλαν τα δυνατά τους, ο διάβολος ακριβέστερα, να βγάλει από τον παράδεισον τους πρωτοπλάστους, εννοείται με πονηριά. Ακόμη, οι άρχοντες του Ισραήλ από φθόνο παρέδωκαν τον Ιησούν εις τον θάνατον. Μας το λέγει σαφώς αυτό ο Ευαγγελιστής, διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν.
τον Ιησού Χριστόν, δεν έβρισκαν καμία αμαρτία. Εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος τους προκάλεσε και τους είπε: τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας? Ποιος τολμά να βγει και να πει δημοσίως τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας? Το πίστευαν αυτό, το πίστευαν. Αλλά όμως ο φθόνος κατασκεύαζε κατασκευές και μηχανές για να τον καταδικάσουν, επειδή ήταν τον ενίχοντο να πηγαίνει ο λαός ξοπίσω του και να τον τιμά. Φθόνος. Και επειδή λοιπόν τα έθνη επίστεψαν στο Χριστό, μάλιστα οι Απόστολοι εστράφησαν εις τα έθνη, αφού έμεναν αθεράπευτα άπιστοι οι Εβραίοι. Έκτοτε οι Εβραίοι πάντοτε κινούμενοι από φθόνων, όπως τότε οι άρχοντές τους, διώκουν τώρα τους χριστιανούς. Θα δείτε στα μαρτυρολόγια και των πρώτης αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως πρώτου 1453, αλλά και μετά κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, συνήθως θα δείτε πίσω από το μαρτυρολόγιο των παλαιών μαρτύρων και των νεομαρτύρων τους Εβραίους να κινούνται. Φοβερόν. Άνθρωποι, τι σας κάναμε? Άντε τερχάτε στην πατρίδα σας, άντε στο καλό σας, πηγαίνετε να κατοικήσετε εκεί που τοποθετηθήκατε. Εσείς τι δουλειά έχετε φέρει πίσω στην Ελλάδα? Παράδειγμα, ή στην Μικρανασία, ή στην Κύπρο, ή στην Ρώμη, στην Θεσσαλονίκη κατεξοχήν, στην Κόρινθο. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που εδιώκοντο οι Απόστολοι και τα λοιπά, Απόστολος Παύλος, και τόσοι και τόσοι μαρτύρησαν τη δική των προτροπή. Φθόνος. Γιατί εσείς να πάρετε το δικό μας Μεσσία? Μα εσείς τον απορρίψατε, δεν τον θέλετε. Αλλά θέλετε να μην έχουμε εμείς το Μεσσία, επειδή εσείς τον απορρίψατε? Είδατε τι φοβερό πάθος είναι ο φθόνος. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο φθόνος των Εβραίων μετά από 2000 χρόνια χριστιανισμού τους εμποδίζει, αγαπητοί μου, να πιστέψουν εις τον Χριστόν. Μόνο ο φθόνος. Και επειδή εμείς οι Έλληνες, να σας το πω, το λέω κάπως συχνά, αυτό δεν πειράζει, είμεθα οι ορθόδοξοι λεγόμενοι χριστιανοί, αυτό πειράζει πολύ τους Εβραίους. Γι' αυτό έλεγε ένας Αμερικανο-Εβραίος, ο Κίσιγκερ, εχθρός μας, λέει, δεν είναι ποιος, οι Έλληνες. Είναι οι Έλληνες οι εχθροί μας. Το ακούσατε? Και ο φθόνος, κατά δυστυχίαν, είναι απλωμένος στις ανθρώπινες καρδιές. Από όπου και η παροιμία που λέει: αν ήταν η ζήλια ψώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα. Έτσι λέει ο λαός. Γιατί είναι πάρα πολύ δυστυχώς απλωμένος ο φθόνος. Ο φθονερός πάσχει στο βάθος από αισθήματα μειονεκτικότητος. Η σημερινή επιστήμη της ψυχολογίας έχει παρουσιάσει τι θα πει αίσθημα μειονεκτικότητος. Την έχει αναλύσει πραγματικά. Και αν μεν είναι δυναμικός τύπος ο άνθρωπος που φέρει αυτό το αίσθημα της μειονεκτικότητος, τότε πάσχει από αισθήματα υπεροχής. Γίνεται μπαμπούλας. Αν δεν είναι δυναμικός τύπος, αλλά παθητικός τύπος, τότε υποβιβάζει τον εαυτόν του ψεύτικα, δήθεν, έναντι των άλλων, από αισθήματα μειονεκτικότητος. Παράδειγμα, βέβαια εμείς τα ανθρωπάκια δεν είμαστε όπως εσείς που είσαστε πλούσιοι, που έχετε αυτοκινητάρες, που έχετε σπιταρώνες. Αυτό τι είναι? Φθόνος. Αλλά τι? Υποτιμά τον εαυτόν του ο φθονερός, ο έχων τα αισθήματα μειονεκτικότητος, τον κατεβάζει πιο κάτω δήθεν, γιατί θέλει να δημιουργήσει, να εκφράσει, να εκδηλώσει τον φθόνο του. Τι φοβερό πράγμα, ε! Πάντως πρέπει να ξέρουμε
ότι τα άκρα συναντώνται. Είτε έχεις αίσθημα υπεροχής, είτε έχεις αίσθημα μειονεκτικότητος, όπως εκφράζεται η μειονεκτικότητα, στην πραγματικότητα είναι το ίδιο. Συναντώνται τα άκρα. Έτσι μας λένε οι πατέρες. Τα αισθήματα αυτά δε τροφοδοτούνται είτε το ένα είτε το άλλο. Το ίδιο πράγμα είναι σε, άλλη, σε άλλο τύπο, από τον εγωισμό. Ο Κάιν έπασχε από αισθήματα μειονεκτικότητος και οδηγήθηκε εις την αδελφοκτονία. Στην ψυχολογία βρίσκομαι ότι από τη στιγμή που θα υπάρξουν δύο άνθρωποι, γεννιόνται τα αισθήματα μειονεκτικότητας. Σας είπα, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, στα μάτια του Κάιν, από τη στιγμή που υπήρξαν δύο άνθρωποι, Κάιν και Άβελ, αδέλφια, γεννήθηκε στην ψυχή του Κάιν το αίσθημα της μειονεκτικότητας. Ο ίδιος δε, το ίδιο συνέβη και με τον Σαούλ και τον Δαβίδ. Όταν κάποτε νίκησε ο Δαβίδ τους Φιλιστέους και τα λοιπά, όλο παντού ήταν νικηφόρος, παντού τροπαιοφόρος. Ο λαός έψαλε ένα τραγούδι και έλεγε ότι ο Σαούλ ενίκησε χιλιάδες, ο δε Δαβίδ ενίκησε μυριάδες. Μυριάδες θα πει, η μυριάς είναι 10.000. Το άκουσε αυτό ο Σαούλ. Πω, εγώ χιλιάδες και ο Δαβίδ μυριάδες, το Τσομπανόπουλο, αυτός που του έπαιζε τη λύρα του για να του διασκεδάζει την μελαγχολία. Μεγάλη ιστορία αυτή. Και τότε γεννήθηκε ο φθόνος. Κάποια φορά ανύποπτος ο Δαβίδ στεκόντανε μπροστά από το θρόνο του Σαούλ και του έπαιζε τη λύρα του και του τραγουδούσε. Σας είπα, για να του διώχνει τη μελαγχολία. Είχε το κοντάρι του, το ακόντιο θα λέγαμε, το είχε δίπλα του ο Σαούλ, και τότε ζυγίζει την καρδιά του Δαβίδ και του εξφενδονίζει. Ενώ ταξιδεύει το ακόντιον, το αντιλαμβάνεται αυτό ο Δαβίδ, έκανε ένα έτσι, χλίτωσε. Αλλά τότε πια δεν μπορούσε να μείνει στο παλάτι. Αντελήφθη ότι ήθελε να τον φωνεύσει ο Σαούλ. Και ξέρουμε τις παρακάτω περιπέτειες από τον Σαούλ στον Δαβίδ. Έτσι αγαπητοί, πολλές φορές μέσα στα λόγια μας περιέχεται ο φθόνος. Το εκφράζουμε. Δεν μπορούμε να μην το εκφράσουμε. Όταν όμως είμεθα, τα λόγια μας είναι αφθονά, δηλαδή χωρίς φθόνον, τότε έχουμε το πρώτο σημάδι καθαρότητος της ψυχής μας. Ο λόγος χέριν με τα χερόντων και κλαίν με τα κλαιόντων, που μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, δείχνει το αφθονόν του πράγματος. Μπορείς να χαρείς με εκείνον που χαίρεται? Δύσκολο. Μπορείς να λυπηθείς με εκείνον που λυπάται? Ο φθονερός άνθρωπος, ξέρετε, κάνει το αντίστροφο από αυτά που είπαμε, που λέγει ο Λόγος του Θεού. Χαίρεται όταν ο άλλος υποφέρει. Α, καλά να πάει. Έτσι, να. Και πολλές φορές όχι από μέσα μας πονάμε για τη δυστυχία του αλουνού, αλλά γιατί χαιρόμαστε που υποφέρει ο άλλος, πιθανώς και ο εχθρός μας, ο ασυμπαθής γείτονάς μας και ούτω καθεξής. Μπορείς όμως να λυπηθείς πραγματικά για τη συμφορά του αλουνού? Εάν αυτό είναι δύσκολο, πόσο περισσότερο δύσκολο είναι να χαρείς με τη χαρά του αλουνού? Πετυχαίνει το παιδί του στο πανεπιστήμιο και εσύ το δικό σου δεν πέρασε. Είδες, του γείτονα πέρασε, το δικό μου παιδί δεν πέρασε. Γεννιέται αμέσως ο φθόνος. Μπορείς να πας να συγχαρείς. Βέβαια, να μην αγοράζουμε λαχεία, προσέξατε το, γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Αλλά εάν πέσει ο πρώτος λαχνός στο γείτονά μας, στο συγγενή μας, θα πάμε να τον συγχαρούμε?
και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το χέρι με τα χερόντων και κλαίει με τα κλαιόντων είναι το απόσταγμα του ότι δεν φθονώ. Αλλά να πάμε στο παρακάτω. Λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής ένα δεύτερο σημείο, δείγμα καθαρότητος: ζήλος άκακος. Υπάρχει ζήλος άκακος και αυτό είναι αρετή και ή κίνητρον θα λέγαμε αρετής, αλλά υπάρχει και ζήλος κακός που είναι κίνητρον κακών έργων. Ξέρετε, άλλο φθόνος και άλλο ζήλος. Σήμερα τον φθόνον το λέμε ζήλια, και επειδή κάπως έτσι κινείται το θέμα στη νεοελληνική μας, δεν τα ξεχωρίζουμε, είναι όμως δύο διαφορετικά πράγματα. Πολλές φορές λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ζήλον στην θρησκευτική του ζωή. Ζηλωτής, θα σηκωθεί να κάνει την προσευχή του και μάλιστα μακρά προσευχή, θα πάει στην εκκλησία, δεν λογαριάζει τον καιρό κλπ. Κλπ. Έχει ζήλο στα γράμματα. Λέμε, αυτός έχει ζήλο στις καλές τέχνες. Έχει ζήλο στο επάγγελμά του. Έχει ζήλο στην κοινωνική του προσφορά. Θέλει να προσφέρεται. Αν διαθέτει τέτοιον ζήλον, είναι ένας ζωντανός άνθρωπος, άνθρωπος της αγάπης και της προσφοράς. Και αυτό είναι σπουδαίο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κολασσαείς για τον Επαφρόδητον, έναν δικό τους πατριώτη που ήταν ακόλουθος του Παύλου. Γράφει το εξής: μαρτυρώ γάρ αυτό, δηλαδή εγώ δίνω τη μαρτυρία μου για τον Επαφρόδητον, ότι έχει ζήλον καλών. Α, υπάρχει λοιπόν ο ζήλος ο καλός και ο ζήλος ο κακός. Υπερημών για σας τους Κολασσαείς, πάντοτε αγωνιζόμενος υπερημών εν τες προσευχές. Πάντοτε, λέει, αγωνίζεται τις προσευχές του για σας. Ή να στείτε τέλη και πεπληρωμένη εν παντή θελήματι του Θεού, για να είσαστε σωστοί χριστιανοί. Αλλά και ο ίδιος ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους, ζηλώ, στη Δευτέρα προς Κορινθίους το γράφει, ζήλω γαρ ημάς Θεού ζήλω. Δηλαδή έχω ζήλω για σας, αλλά Θεού ζήλων. Και ένας ζήλος Θεού είναι αγαθός, είναι καλός, δεν είναι κακός ζήλος. Δηλαδή σας αγαπώ. Αυτό θέλει να πει ζήλω γαρ ημάς. Σας αγαπώ υπερβολικά και φοβάμαι μη τυχόν πάθετε τίποτα. Ακόμη θα γράψει για τον εαυτό του ο Παύλος στους Γαλάτες: ζηλωτής υπάρχον των πατρικών μου παραδόσεων κλπ. Κλπ. Έχει ένα μακρύ κατάλογο. Ζηλωτής των πατρικών μου παραδόσεων. Δηλαδή αυτό που θα λέγαμε σήμερα, αυτός ο άνθρωπος είναι ζηλωτής ορθόδοξος. Δηλαδή προσέχει πάρα πολύ και υπερασπίζεται τις ρίζες μας, του Ευαγγελίου τις ρίζες, την Ορθοδοξία. Ακόμη θα σημειώσει τον Τίτο, ο Απόστολος Παύλος, ζηλωτής καλών έργων κλπ. Κλπ. Δηλαδή να είναι κάποιος καλών έργων ζηλωτής, που σημαίνει ότι ενυνθρώπισε ο Θεός Λόγος, εκεί αναφέρεται, για να καταστήσει τον λαόν του ζηλωτήν καλών έργων. Να τον κάνει πρόθυμον καλών έργων, το λαό του, ο Χριστός. Είναι όμως και ο ζήλος ο κακός. Κάποιοι εξιουδαίων χριστιανοί ήθελαν να δημιουργούν προβλήματα εις το έργο του Παύλου. Γι' αυτούς ακριβώς γράφει ο Παύλος στους Γαλάτας: ζηλούσιν ημάς ου καλός. Έχουν ζήλο, αλλά δεν είναι καθαρό ζήλος για σας. Θέλουν να σας καταστρέψουν. Και ήτανε χριστιανοί εξιουδαίων αυτοί. Και θα συμπληρώσει: καλόν το ζηλούστε εν καλό πάντοτε. Καλό πράγμα να έχει κανεί ζήλο, αλλά πάντοτε σε κάτι που είναι καλό. Πρέπει λοιπόν να διακρίνουμε τον ζήλο της καρδιάς μας, αν είναι ευθύς και αγνός, αν είναι ζήλος αγαθός,
τότε έρχεται ακόμη ένα δεύτερο σημάδι της καθαρότητας της ψυχής. Μην ξεχνάτε τι μας σημειώνει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Και πηγαίνουμε στο τρίτο σημείο. Έρος άπαυστος του Κυρίου της Δόξης, που θα πει χωρίς να σταματάει η αγάπη, ο έρος, η αγάπη για τη δόξα του Χριστού. Εδώ ερχόμεθα σε κάτι που είναι κυριολεκτικά κορυφαίων. Είναι ο έρος της ψυχής για την αγάπη και τη δόξα του Χριστού. Αυτός ο έρος της ψυχής προς εκείνον εκφράζεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης με εκείνο που λέγεται το βιβλίο «Άσμασμάτων». Όποιος το διαβάσει θα το αντιληφθεί. Πολλές φορές μιλάμε για την αγάπη προς τον πλησίον, αλλά παραλείπουμε όμως την αγάπη μας προς τον Χριστόν. Και αυτή η αγάπη πρέπει να είναι έρος άπαυστος, έρωτας χωρίς σταματημό. Γράφει ο Παύλος στους Ρωμαίους, δεν εξηγώ, δεν μένει χρόνος, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Πέπεις μεγάρ, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε νεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δημήσεται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Αυτά τα τρία, αγαπητοί μου, ο άφθονος λόγος, ο άκακος ζήλος και η αγάπη του Χριστού που θέλει κανείς να δοξάζεται ο Χριστός, από όλους τους ανθρώπους συνιστούν την καθαρή ψυχή. Και σημειώνει ο Άγιος Διάδοχος ότι τότε και ο νους παραμένει μέσα στο δικό του χώρο χωρίς να ξεγλιστρά σε άτοπους λογισμούς. Και το σπουδαίο ότι έτσι αποκτά διάκριση και διευθετεί με ακρίβεια τις πλάστιγγές του, δημιουργεί ισορροπίες. Που σημαίνει ότι ο νους μπορεί να κρατά ισορροπίες τόσο ανάμεσα στο συναίσθημα και τη βούληση, όσο και ανάμεσα σε όλα τα πράγματα του κόσμου και τις υποθέσεις των ανθρώπων. Αμήν.